σκηνή αλλά ο κόσμος όλος. Και δεν το γράφω στα κουμπλέ γιατί το ξέρει ο δρόμος. Κι όσοι νομίζαν ότι θα με κάνουν να το αφήσω, προς ενημέρωση τους ήδη γράφω σ' όλο δίσκο. Δεν με απασχολεί καθόλου η κορυφή. Άλλοι ψοφάνε για αυτούς και εμείς για τα μέσα στην παραγωγή. Ρε, τι λένε αυτοί, χωρίς κουκούλες, λόγια ξεκάθαρα μη υπογραφή. Και πάλι πρώτη γραμμή από την πρώτη κιόλα στιγμή. Οι στίχοι μας γίνανε σπίδα, γίνανε λόγος και τιμή. Είναι πολιτική από το στούντιο κατευθείαν στο κατόπι σας. Είμαστε το κόκκινο φάντασμα που πλανάτε πάνω από την Ευρώπη σας. Τίποτα δεν είναι κομπλέ. Κι όταν ευριάζω δεν γίνομαι απλά Τούρκος, αλλά του τα και δε. Μένω χαλάω το παιχνίδι τους. Σαν να με κλίτς, είμαστε αμάτητος σε beast mode σαν τον Marshall Lynch. Δεν κοιμόμαστε κι ας νοιάζουμε ότι περνάμε χαλαρά. Γάμα τα λεφτά, αν πεινάσουμε θα φάμε καλή καρδιά. Όσοι δεν μ' αγάπησαν ποτέ, γιατί να το κάνω το Σάββατο. Δεν συγχώρησε ούτε τον εαυτό του, θα γράφει πάνω στο μάρμαρο. Κάθε φράση μου σύνθημα, κάθε δίσκος μου κίνημα, κάθε ανάσα μου μήνυμα. Τώρα νέο ξεκίνημα, δεν μας θες στη σκηνή, μα θα μας βλέπεις κουφάλα. Τραβάω το σκηνή για να γίνει κρεβάλα. Κάθε φράση μου σύνθημα, κάθε δίσκος μου κίνημα, κάθε ανάσα μου μήνυμα. Τώρα νέο ξεκίνημα, δεν μας θες στη σκηνή, μα θα μας βλέπεις κουφάλα. Τραβάω το σκηνή για να γίνει κρεβάλα. Αυτό σαν μύθι, επάνω μόνο χέρια υψωμένα. Καλά κατάλαβες, αυτό εδώ είναι για σένα. Που ήσουν εκεί από το πρώτο σιτή. Που ξέρεις τους στάση από την αρχική δομή. Έχεις το έχουμε θέμα σε κόπια σκληρή. Λίγα κομμάτια στα δικά μας πίση είχαν κοπεί. Έκανες υπομονή το μέα κούλπα να βγει. Τώρα γιορτάζουμε εσύ ως 10 χρόνια μαζί. Εικόνες και πορείες, live σε επαρχίες. Την αγάπη σου κρατάμε να διώχνουμε τις φοβίες. Βρεθήκαμε, τα είπαμε σε μουσική σκηνή. Σαν την θέατρα λιμάνια, οδό εθνική. Στα live μας πορώνεις που τα ξέρεις απ' έξω. Και μου δίνεις ένα boost να ανέβω να παίξω. Έχεις εμπιστοσύνη, δεν χωράνε αυτά πάντες. Είμαστε σύντροφοι, φίλοι και συνεργάτες. Η σειρά όχι τυχαία, έτσι πάει η φάση. Ασύ δεν είναι μόνο μουσική, είναι και στάση. Ζωής και εξ αρχής αυτός ήταν ο ορισμός. Μαχή μέσα στα μπουτ, ξέρεις ποιος είναι ο εχθρός. Κάθε φράση μου σύνθημα, κάθε δίσκος μου κίνημα, κάθε ανάσα μου μήνυμα, τώρα νέο ξεκίνημα. Δεν μας θες στη σκηνή, μα θα μας βλέπεις κουφάλα. Τραβάω το σκηνή για να γίνει κρεβάλα. Κάθε φράση μου σύνθημα, κάθε δίσκος μου κίνημα, κάθε ανάσα μου μήνυμα, τώρα νέο ξεκίνημα. Δεν μας θες στη σκηνή, μα θα μας βλέπεις κουφάλα. Τραβάω το σκηνή για να γίνει κρεβάλα. ΕΡΤΟΠΕΝ 106,7, η εκπομπή Ατέχνος, με τον Ηρακλή Κακαβάνη στο μικρόφωνο, τον Μανώλη Σάλα στον ήχο και στις μουσικές επιλογές, και μαζί μου στο στούντιο δύο νέοι μουσικοί, δύο μάχημοι μουσικοί με μια ιδιαιτερότητα. Αριστερά μου έχω τον Αφάζα, απέναντι μου έχω τον Ρέτρο. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Ευχαριστούμε κιόλας για την πρόσκληση. Να είστε καλά. Χαρά μας γιατί που σας φιλοξενούμε. Μια καταρχήν ερώτηση. Είστε ραπάδες ή ράπερ, πώς το λέμε? Και τα δύο σωστά είναι. Ναι, είναι ανάλογο που θα το πει καθένας. Η ουσία ίδια είναι. Είμαστε από αυτό το είδος των μουσικών που χρησιμοποιούν την αμεσότητα του λόγου τους για να περάσουν τα μηνύματά τους. Η αμερικάνικη έκδοση μας έχει βάλει τον τίτλο ως ράπερς. Οφείλω να ομολογήσω ότι αυτό το είδος της μουσικής το γνώρισα μέσα από εσάς. Μεγάλη μας χαρά και τιμή. Ευτυχώς. Και μάλιστα με μια έκπληξη, με την έννοια ότι είδα ένα καινούριο για μένα είδος μουσικής να συναντιέται με το κομμάτι εκείνο της κοινωνίας που μάχεται, που αγωνίζεται, που διεκδικεί, που έχει εν πάση περιπτώσει το στόχο της κοινωνικής αλλαγής. Ο βασικός σκοπός αυτός είναι. Η απάντηση είναι ότι προερχόμαστε από εκεί, όχι ότι συναντηθήκαμε με αυτό το κομμάτι της κοινωνίας. Από εκεί είμαστε ενταγμένοι, υπάρχουμε, δρούμε εκεί μέσα. Οπότε η μουσική μας προέκυψε στην πορεία και απλά, όπως είπε ο Μιχάλης, με την αμεσότητα
που χαρακτηρίζει αυτή η μουσική, μας δίνεται ευκαιρία και δυνατότητα να πούμε αυτά που πιστεύουμε σε έναν, με ένα διαφορετικό τρόπο. Πιο μουσικό, καλλιτεχνικό. Πιο... Όχι όπως θα το κάναμε στη ζωή μας γενικά. Δηλαδή, ναι. Βέβαια δεν αντικαθιστά το ένα το άλλο. Συμβαδίζουν, συνυπάρχουν. Να πιαστώ από το κομμάτι το ότι ακούσατε από εμάς αυτό το είδος μουσικής και έχουμε αντιμετωπίσει πολύ κόσμο που μας το έχει πει αυτό και πραγματικά είναι μεγαλύτερη τιμή που έχουμε πάρει από αυτό το χόμπι, ας το πούμε έτσι. Γιατί ο σκοπός μας ήταν αυτός, να φτάσουμε τα μηνύματά μας όχι μόνο μέσα στην κοινότητα του ελληνικού hip hop, γιατί αυτά που λέμε δεν αφορά μόνο τη hip hop κοινότητα, αφορά τον κόσμο που παλεύει στην καθημερινότητά του να ανταπεξέλθει, να αντισταθεί, να αγωνιστεί και θέλουμε εμείς ή να συμβουλέψουμε, γιατί πλέον δεν υπάρχει κανένα νόημα το να δείξει το πρόβλημα υπάρχει έξω από όλα τα σπίτια. Να συμβουλέψουμε και να δώσουμε θάρρος με τη μουσική μας στον κόσμο που ξυπνάει το πρωί και δεν ξέρει τι θα αντιμετωπίσει και πού θα καταλήξει μέχρι το βράδυ κιόλας. Και να τσικλίσετε κιόλας. Ναι, προφανώς. Η ίντρικα είναι ένα από τα καλύτερα συστατικά που έχουμε στο είδος μουσικής. Είναι ένας επιπλέον τρόπος προσέγγισης σε αυτά που σκεφτόμαστε κι εμείς, ας πούμε. Ψάχνοντας για εσάς σήμερα, για να ετοιμαστώ, μπήκα μέσα στο YouTube, εκεί που ανεβάζετε τα κομμάτια σας, τα τραγούδια σας, και ο καλύτερος τρόπος για να καταλάβεις πράγματα είναι να διαβάσεις τα σχόλια. Ναι. Καλή τύχη με αυτό. Πάντα, όχι, πάντα τα σχόλια κρύβουν, είτε, είτε είναι προφανή, είτε σε λανθάνουσα κατάσταση και πολλές από τις αντιδράσεις της κοινωνίας. Έμεινα σε ένα σχόλιο. Χαρακτήριζε τον λόγο σας πιο ξύλινο και από τον Πινόκιο. Συμφωνώ. Και αν με ρωτούσαν, θα το αποδεχόμουν και εγώ με την έννοια ότι κάποια πράγματα ή θα τα πεις με το όνομά τους, ή αν τα πεις κάπως αλλιώς, ίσως να θέλεις και να τα στρογγυλέψεις ή να αποκρύψεις αιτίες ή ό,τι άλλο σχετίζεται, εν πάση περιπτώσει. Οπότε, εμένα το ξύλινος μου κάνει, το έχω αποδεχτεί. Βέβαια, είναι και πολύ σχετικό το ότι όροι χαρακτηρισμοί όπως ξύλινος λόγος κτλ. Δεν έρχονται τυχαία πάνω σε εμάς. Είναι σχόλια που αναπαράγονται από τους ίδιους ανθρώπους και βάσει αυτών των ιδεολογιών, αυτής της ιδεολογίας που μεταφέρουμε κι εμείς. Δηλαδή, είναι συγκεκριμένοι άνθρωποι που επιτίθονται με συγκεκριμένο τρόπο, είτε με τη λάσπη, είτε με ανιστόρητες προβοκάτσιες. Τους καταλαβαίνουμε και εμείς, δηλαδή τα σχόλιά μας, ιδίως τα αρνητικά, γιατί είναι πολλά και από απειλές και τα λοιπά. Καταλαβαίνουμε ότι εκεί πάει καλά το πράγμα. Δηλαδή, άμα έλειπε αυτός από εκεί ή ο κάθε σαν κι αυτόν, εκεί θα έλεγα ότι τι δεν κάναμε σωστά. Ναι, όχι, να έχει να κάνει και με το λόγο. Δηλαδή, ότι χρησιμοποιεί λέξεις που στη μουσική, στο τραγούδι δεν θα τις ακούσει κανείς. Ναι, ναι. Αλλά έχει να κάνει και με τη θυματολογία. Δηλαδή, σωστό. Το προβοκάρισμα δεν έχει να κάνει μόνο με τον λεξιλόγιο, αλλά και με τη θυματολογία. Σωστό. Σίγουρα, σίγουρα. Έτσι. Αυτό από εκεί ξεκινά και όντως αυτό που είπε ο Ασφάζα προηγουμένως, συμφωνώ ότι είναι και μια επιβεβαίωση ότι εντάξει, πάμε καλά, είμαστε σε καλή. Ναι, ναι. Έρχονται αυτοί. Αυτό συνεχίζουμε να τους ενοχλούμε δηλαδή. Αυτό είναι το σίγουρο. Είπε ότι, Ασφάζα, ότι δέχεστε απειλές. Για εξήγησε το λίγο. Εντάξει, αυτό δεν έγινε τώρα. Δηλαδή, θυμάμαι ότι όταν ξεκινήσαμε το group το 2008, πάντα υπήρχε, επειδή προσπαθούσαμε να βάλουμε έντονο το πολιτικό στοιχείο μέσα στο κομμάτι, υπήρχαν οι αντιδράσεις της ίδιας hip hop κοινότητας που λέγανε ότι δεν πρέπει αυτή η μουσική να είναι πολιτικοποιημένη. Πράγμα το οποίο το διαψεύδει η ίδια η ιστορία της μουσικής, καθώς τη δεκαετία του 80 στην Αμερική ξεκίνησαν εξεγέρσεις μέσα από αυτό το είδος μουσικής. Μετά έγιναν. Ήταν συνέχεια, δηλαδή, θυμάμαι, νομίζω και ο Γιώργος θα το θυμάται αυτό, πολιτικές επιθέσεις, πολιτικού είδους επιθέσεις. Και ιδίως και μετά την δολοφονία του Killa P, που έφερε το hip hop προς τα έξω, το έκανε πιο γνώριμο στον κόσμο, επειδή μέσα από αυτή την ιδιότητά του έγινε γνωστός και ο Παύλος. Μετά οτιδήποτε πολιτικό, με σοβαρό λόγο, είχε αυτού του είδους τις απειλές. Τις θρασίδηλες, δηλαδή στο σκοτάδι, με αυτούς τους τρόπους που έχουν μάθει γενικά αυτοί οι τύποι να επιτίθονται. Δεν ήταν δηλαδή. Δεν το λέμε ότι είμαστε εμείς κάτι το ξεχωριστό. Απλά νομίζω ότι οποιαδήποτε μπάντα αυτή τη στιγμή στη χώρα θέλει να κάνει κάτι παραπάνω, να μιλήσει λίγο παραπάνω, θα το ζει αυτό. Δηλαδή, άμα δείτε αυτό που φιγουράρει περισσότερο και το έχουμε υιοθετήσει πλέον σαν ατάκα, είναι να λέμε ότι είμαστε
ο κόσμος μας το έδωσε και το κρατήσαμε εμείς, το η πιο επικίνδυνη μπάντα της χώρας. Αυτό δεν μας κάνει ότι είμαστε, θα βγούμε έξω και θα δέρνουμε κόσμο ή είμαστε τρομακτικοί άμα μας δει κάποιος. Αντιθέτως, είναι ο λόγος μας που είναι τρομακτικός, είναι στιβαρός και δεν μπορεί κανείς να τον αγγίξει. Και γι' αυτό έχουμε πάρει το χαρακτηριστικό. Είστε μια χαρά παιδιά, είστε. Παρουσίαστα, τελικά δεν προκαλείται κανένας είδους φόβο, αποστροφή ή ανασφάλεια σε όποιος το δει. Όμως είστε επικίνδυνοι στο λόγο, γιατί διακηρύζεται ότι έρχεται δέχεις να βάλει τη φωτιά. Ναι, εντάξει. Υπάρχει μεταφορές, αλληγορία και όλα αυτά τα πράγματα που χωράνε στην τέχνη. Εντάξει, μεταφορικά προφανώς έχουν γραφτεί αυτοί οι στίχοι. Εντάξει, ο καθένας που κάνει ό,τι συνειδημό θέλει, ελεύθερος είναι να το αποκωδικοποιήσει όπως νιώθει ο καθένας καλύτερα. Αν και δεν αφήνουμε πολλά περιθώρια στο να ταυτιστεί ο καθένας όπως θέλει, δηλαδή είμαστε πολύ συγκεκριμένοι. Αλλά... Ναι, δεν μπορεί να ταυτιστεί. Δεν μπορεί να ταυτιστεί ο καθένας. Δηλαδή, όταν λέμε φωτιά στα προάστια, εξηγούμε, δηλαδή πέρα από τον τίτλο, εξηγούμε μέσα πάρα πολύ καλά τι εννοούμε και πώς θέλουμε να γίνει και τι έχουμε στο μυαλό μας και τι πρέπει να γίνει κιόλας. Και σε αντίστοιχα και σε άλλους τίτλους έχουμε κάνει και πιο light τίτλους και πιο σκληρά πράγματα. Προσπαθούμε πάντως. Εντάξει, οι τίτλοι είναι και marketing βέβαια, αλλά οι στίχοι μας δεν αλλάζουν, εκείνη η ουσία. Είναι στίχοι που είναι από εμάς γραμμένοι, εμείς τους αναπαράγουμε και σίγουρα τα μηνύματα είναι σαφέστατα και αν κάτι είναι που μας έχει δώσει αυτή την ιδιαιτερότητα σαν συγκρότημα είναι ότι ούτε έχουμε μετανιώσει τα τελευταία 10 χρόνια, ούτε έχουμε κάνει βήμα πίσω, αλλά είμαστε και σταθεροί σε αυτό που λέμε και το υποστηρίζουμε συνεχώς. Ναι, εξαρχής αυτή ήταν η απόφαση και η σκέψη για το συγκρότημα, να κάνουμε αυτό το πράγμα και όποιοι άνθρωποι το αγκαλιάσουν, το αγκαλιάσουν, δηλαδή δεν μπορούσαμε να κάνουμε κάτι διαφορετικό. Δεν θα υπήρχαμε μουσικά εάν δεν μιλούσαμε για αυτά τα πράγματα τα οποία μιλάμε σήμερα. Θα πάμε σε ένα μουσικό διάλειμμα με μια επιλογή των παιδιών. Ποιο θα ακούσουμε? Το 10 είναι το επόμενο, το ομώνυμο του δίσκου και είναι και το επαιτειακό για τα 10 χρόνια ζωής που κλείνει το συγκρότημα φέτος. Μανώλη, πάμε. Λευτεριάς φωνή είναι το πάθος που βγαίνει απ' την νεανική σκηνή. Πριν 10 χρόνια ανταλλάσαμε κλεμμένες προσευχές. 10 χρόνια μετά γίναμε φως σε μαύρες αυγές. Οι στίχοι μου είναι ήρωες του κόκκινου στρατού. Κρατά το Βόλγα ζωντανό από τα χέρια του εχθρού. Όταν πέφτει το beat, πριν καν αρχίσει αφήγηση, ακούς τα βήματα υπό του Ζούκοφ την καθοδήγηση. Πολλά χιλιόμετρα για να φτάσουμε ως εδώ, πολλά τα χρόνια. Μέσα από του θάνου το φακό, μια η αγάπη βγαλμένη από 100 χρόνια ιστορία. Μου οδηγώ την τάξη μας και για την ιδεολογία. Μέχρι να φτιάξουμε δικό μας κατακόκκινο χάρτη, θα κάνουμε πολιτική σε μια μουσική για πάρτι. Θα κάνουμε δικό μας ό,τι μας ανήκει. Προλετάριοι πήραν μικρόφωνο μέχρι την νίκη. Δεν είναι ήχη, είναι στίχη, είναι ντόπα. 10 χρόνια μετά, κάθε τραγούδι κι άλλη βόμβα. Δεν με διάλεξε, το διάλεξα και κάθε μέρα το παίρνω επόμου για να το πω ένα βήμα πιο πέρα. Κοντά στο ρεύμα και στο καθεστώς, δεν με νοιάζε ποτέ να γίνω αρεστός. Γι' αυτό θα φύγω όπως θέλω εγώ, πάντα εργάτης κι όχι αστός. Δεν με νοιάζε ποτέ να γίνω αρεστός. Γι' αυτό θα φύγω όπως θέλω εγώ. Σφιγμένα γροθιά, 10 χρόνια, 6 δίσκοι, όλα τόσο φυσικά. 2 επί 10 χρόνια, εσύ ως το ραπ. Στρατευμένοι στίχοι, στόχος να ανοίξουν μυαλά. 10 χρόνια τσόντες, 10 χρόνια παρόντες. Κολλάμε με αργόν, δεν μας κρατάνε πόντες. Η φλόγα μες στα μάτια σου είναι για μας το έπαθλο. Δεν μας απασχόλησε ποτέ του ραπ το δέκαθλο. Δεν κάναμε μονόλογο, δεν φάγαμε τον πρόλογο. Σε κόσμο δυσανάλογο, ρεμπέλιο δεκάλογο. Αφήνουμε απ' τους ήρωες, γιατί είχαμε θέλει.
Ερτοπέν 106,7 η εκπομπή Ατέχνος με τον Ηρακλή Κακαβάνη στο μικρόφωνο, τον Μανώλη Σάλα στον ήχο. Οι μουσικές επιλογές είναι από τον Αφάζα και τον Ρέτρο, τα δύο παιδιά από τους Rebellion Connection που έχουμε την χαρά να έχουμε στο στούντιο μαζί μας και να συζητούμε για μουσική και πολιτική, μιας και τα δύο αυτά πράγματα συναντιούνται στη δουλειά τους. Ακούσαμε ένα τραγούδι, Αφάζα, είπες ότι είναι το 10, γιατί ήταν και επιτυχιακό και ξεκινήσατε ως γκρουπ το 2008, είμαστε στο 2018, μια δεκαετία. Μια αποτίμηση αυτής της δεκαετίας, που ξεκινήσατε, που φτάσατε. Αν και από ό,τι είδα, τα δύο ορόσημα σε αυτή τη δεκαετία ήταν το 34ο φεστιβάλ της ΚΝΕ και το 44ο φεστιβάλ της ΚΝΕ. Ναι, σωστό. Είχαμε, έτσι ξεκινήσαμε, ήταν το πρώτο μας μεγάλο live το 34ο φεστιβάλ, το οποίο δεν είχε γίνει στο Πάρκο Τρίτσι, είχε γίνει στο Πανεπιστημίου Πολύ. Και το επόμενο, το φετινό, το αποκορύφωμα που κλείσαμε, δηλαδή ήμασταν στα 90 χρόνια του κόμματος εκεί και στα 100. Το θέμα είναι ότι όταν μας ρωτάνε πώς ξεκίνησε το group, η απάντησή μας πλέον είναι ότι έγινε έτσι όπως έπρεπε να γίνει. Ήταν σε μια απεργία στο λιμάνι του Πειραιά, επειδή είμαστε και Πειραιώτες. Είχαμε ξεχωριστά μουσικά μονοπάτια εγώ και ο Ρέτρο. Οπότε εκεί στην απεργία λέγαμε, δεν κάνουμε ένα συγκρότημα μαζί αφού είμαστε ένα project. Ένα project. Δεν ήθελε στην αρχή να κάνουμε συγκρότημα. Πώς θα πάει το πράγμα, λέγαμε. Οπότε κάναμε, το 2007 έγινε αυτό, το 2008 κυκλοφόρησε η πρώτη μας δουλειά σε Rebellion Connection. Υπήρχε ένα μεγάλο σοκ στην κοινότητα του hip hop, καθώς είχαμε, νομίζω ότι ήμασταν σίγουρα η πρώτη μπάντα στην Ελλάδα που είχε εξώφυλλο με σφυροδρέμπανο. Ότι το βγάλαμε τόσο ανοιχτά. Ναι, και το δεύτερο στον κόσμο κιόλας. Έχουμε πολλές πρωτοτυπίες. Και εκτός από αυτό, μετά χαράξαμε αυτή την πορεία μας. Πρωτοτυπήσαμε σε πολλά πράγματα. Φέραμε, μπορώ να πω, το λέμε ότι φέραμε αρκετά πράγματα πρώτοι σε αυτό το πολιτικό κομμάτι στο hip hop. Ναι, εντάξει. Είμαστε πρώτοι σίγουρα που υπόθηκε η λέξη ταξικότητα και ορισμός. Ναι, φέραμε αυτά πράγματα που δεν υπήρχαν μέχρι πιο πριν και νομίζω ότι πολεμηθήκαμε και πολύ χιδέα κιόλας όταν ξεκίνησε αυτό το πράγμα να βγαίνει προς τα έξω. Η αλήθεια είναι ότι ξένησε αυτό το πράγμα. Εκείνη την εποχή, ας πούμε, και το μουσικό έτος αυτό πήγαινε κάπου αλλού, είχε κάπως αλλιώς, εν πάση περιπτώσει, κατοχυρωθεί στην κοινή γνώμη. Το πιο, πώς να το πω, καλό, ψαγμένο αυτό το χειρό που διατηνόμασταν ότι ακούγαμε εμείς, εν πάση περιπτώσει, πάλι είχε χάσει την μπάλα. Ωστόσο, επειδή αγαπάμε αυτή τη μουσική, μας αρέσει η μουσική αυτή, ακούμε κάποιες δεκαετίες, εν πάση περιπτώσει, θέλαμε να συνδυάσουμε αυτά τα δύο πράγματα που κάναμε, μας απασχολούσαν. Εκεί ήταν οι πολιτικές μας απόψεις στο μουσικό είδος που αγαπάμε. Και βγήκε αυτό το πράγμα. Και ήταν στην αρχή, όπως ξεκίνησα να λέω, ξένησε, όχι ξύνησε, ξένησε τον κόσμο, γιατί ήταν κάτι εντελώς νέο και δεν ήταν και απήχηση, ας πούμε, και από ανθρώπους που μοιραζόμαστε και τις ίδιες ιδέες. Η ίδια μουσική δεν ήταν αυτή που θα θέλαμε, αλλά δεν πειράζει, ας πούμε. Κάναμε ό,τι μπορούσαμε και τα πρώτα χρόνια ήταν με 100% δικά μας, πώς το πω, ό,τι μέσα μπορούσαμε να διαθέσουμε τότε, με πολύ λίγα χρήματα και ούτω καθεξής. Και απλά υπήρξε μια συνέχεια. Το βασικό ήταν ότι όταν υπήρχαν στιγμές ολιγορίας στην πορεία του συγκροτήματος, κάτι γινόταν κάθε φορά και τραβάγαμε λίγα τα μαλλιά και παίρναμε τα πάνω μας και βγάζαμε κάτι επόμενο, πάνω που ίσως νιώθαμε ότι okay, καλό. Βοηθάγανε και οι εκάστοτε κυβερνήσεις, βέβαια. Ότι γιατί είναι ως κίνητρο η πολιτική και ο σχολιασμός της επικαιρότητας. Για να το πω έτσι λαϊκά, λίγο το ένα, λίγο το άλλο, καταφέραμε 10 χρόνια να υπάρχουν μουσικά. Και δεν είναι και εύκολο πράγμα τα 10 χρόνια να δηλώνεται συνεχή μουσική παρουσία με ένα, όχι ιδιαίτερο είδος μουσικής, αλλά με το περιεχόμενο που δώσατε σε αυτή τη μουσική. Γιατί θα αναφερθούμε, θα σας ρωτήσω στο επόμενο μέρος της συζήτησής μας αναλυτικά γι' αυτό. Δηλαδή, παντρέψατε την μουσική με τον μαρξισμό, βάλατε χοντρά την ιστορία στην μουσική και στο στίχο σας και όχι μόνο ως φόντο και μέσω για να μιλήσατε, και αυτό είναι, νομίζω, που
μάλλον ξάφνιασε τους ομότεχνούς σας, δηλαδή το περιεχόμενο. Και ακόμα τους ξαφνιάζει και ακόμα τους ενοχλεί, αλλά αυτό είναι το μεγαλύτερό μας κίνητρο, γιατί είναι αυτό που λέγαμε και πριν, ότι αυτό σημαίνει ότι συνεχίζουμε να κάνουμε πράγματα καλά. Έχουμε αντιμετωπίσει δυσκολίες βέβαια τύπου ταύτισης, δηλαδή φοβούνται άνθρωποι να βάλουν ένα κομμάτι μας, ένα τραγούδι μας, να το ποστάρουν στα social media για να μην ταυτιστούν ή για να μην μπει κάποιος και τους βρήσει, γιατί ζούμε πλέον σε μια εποχή, και αυτό είναι που μας ξεχώρισε, γιατί μπορεί να είμαστε 10 χρόνια συγκρότημα, αλλά η αλήθεια είναι ότι τουλάχιστον τα τελευταία 5 είναι που βρισκόμαστε, πιο μας έχει γνωρίσει περισσότερο ο κόσμος κτλ. Και αυτό που έφταιγε δεν είναι, εκτός από το ότι βελτιωνόμασταν τεχνικά γιατί εξελίσσεται και όλη η διαδικασία αυτή, είναι το ότι όταν τα πράγματα ζορίσανε, πολλοί που είχαν πολιτικό λόγο έκαναν πίσω. Το γύρισαν τελείως μουσικά, άλλαξαν πλεύση με δικαιολογία αυτό, το ότι θέλανε να το εξελίξουν κάπως αλλιώς, και εμείς ήμασταν εκεί και μείναμε σταθεροί και δείξαμε ότι εκ των έσω κιόλας, γιατί αυτό εκτιμάει ο κόσμος, το ότι δεν είμαστε κάπου μακριά και, και έξω από την πραγματικότητα για να τα λέμε αυτά. Μας έβλεπε μαζί τους στις πορείες ο κόσμος, μας έβλεπε και στις συναυλίες, μας έβλεπε παντού, και ήταν ο λόγος με ουσία που έψαχνε, και εκεί ήταν η αναγνώριση που πήραμε την τελευταία πενταετία. Και έχουμε καταφέρει και μας έδωσε και τη δύναμη, και πραγματικά τον κόσμο μας ευχαριστούμε πάρα πολύ, γιατί αν δεν ήταν αυτοί με τη δική τους την πίεση, ίσως το 10 αυτό ο δίσκος να μην έβγαινε ποτέ. Ήταν οι συγκυρίες με την πίεση του κόσμου, που, τη γλυκιά πίεση, που μακάρι μόνο τέτοια πίεση να είχαμε στη ζωή μας. Σε συνδυασμό με τον DJ Rico που μας ανέλαβε και έκανε την παραγωγή του δίσκου, και όσους συμμετείχαν, την Κατερίνα Παράσκου, τον Γιώργο Μαυρούλη, το Σφάλμα και το Φρανκ, από ό,τι είδατε ήταν λίγες συμμετοχές, γιατί είναι και κόσμος επίσης. Το αντιμετωπίζουμε και καλλιτεχνικά αυτό, ότι και ο καλλιτέχνης δεν θέλει να συνεργαστεί για τον ίδιο λόγο. Μπορεί να μας σέβεται, να μας ακούει κτλ., αλλά να μην θέλει να βάλει το όνομά του δίπλα στο δικό μας για να μην χάσει άλλα. Εκεί είναι άλλη συζήτηση βέβαια για το πόσο δεχόμαστε την υποχώρηση στον εργασιακό χώρο κτλ. Πράγμα που εμείς δεν το δεχόμαστε δηλαδή, αλλά μπορούμε να το κατανοήσουμε. Εκτός από τον τελευταίο δίσκο, τι άλλο έχουμε από παραγωγή? Υπάρχει προηγούμενος δίσκος. Υπάρχει το Μανιφέστο που ήταν το 2015, υπήρχε πιο πριν ένας δικός μου προσωπικός δίσκος, το ΕΠΟ μου, το 2013, πιο πριν υπήρχε το Mea Culpa, ήταν και αυτό το 2014 νομίζω ήταν ο κώδικας. Ναι, ήταν που βγάζαμε κάθε χρόνο τότε. Μπράβο. 2013 ήταν το Mea Culpa, και πιο παλιά υπήρχαν δύο άλλες δουλειές. Το 11 ένας δικός μου προσωπικός δίσκος που μάλλον έχει πέρασει απαρατήρητος. και το 8 το είχαμε βγάλει, το πρώτο θέμα. Το 8 ήταν το πρώτο, ναι, μας. Το πρώτο θέμα. Είπες ότι πέρασε απαρατήρητος. Ναι. Το έθιξε ο Αφάζα προηγουμένως. Πρέπει να πάρεις υπόψη του εξής, ότι σύντο χρόνο όλο και περισσότερο εξοικειωνόμασταν και εμείς μαζί σας, και με τη μουσική σας, και με την μουσική σας παρουσία, και με το περιεχόμενό σας, δηλαδή, και εμείς σας μαθαίναμε, δηλαδή, ενδεχομένως στην πρώτη παρουσία στο φεστιβάλ περάσατε απαρατήρητοι. Ναι. Όμως, δηλαδή, σύντο χρόνο όμως αρχίσαμε να εστιάζουμε περισσότερο πάνω σας και στη δουλειά σας. Ναι, ήταν βάση του χρόνου, δηλαδή κάθε χρόνο το αγκάλιαζε όλο και περισσότερο ο κόσμος, και αυτό βοήθησε στο να απλώνεται. Είναι γεγονός ότι, να κάνω μια μικρή εισαγωγή, είναι αυτό που έχουμε πει και σε τραγούδια και σε άλλες συζητήσεις, ότι το hip hop είναι μια μουσική δίχως ιδεολογία. Η ιδεολογία που θα βάλει, οι ιδέες που θα βάλει ο καθένας στη μουσική του είναι αυτά που έχει μέσα στο κεφάλι του. Αυτό συμβαίνει, αυτό είναι αντικειμενικό. Άρα, μπορούν κάποιοι σύγχρονοι άλλοι μουσικοί να μιλάνε για άλλα πράγματα που τους προβληματίζουν ή που ζουν. Εμείς μιλάμε για αυτά. Αυτό εισαγωγικά. Άρα, μπαίνοντας σε αυτή τη διαδικασία, ο κόσμος με τον οποίο εμείς θέλαμε να, ακριβώς επειδή είχε αυτά χαρακτηριστικά η μουσική αυτή, το hip hop, ο κόσμος με τον οποίο εμείς συναστρεφόμαστε, ερχόμαστε σε επαφή, γνωρίζουμε και τα λοιπά, δεν είχε επαφή με το hip hop. Όπως καλή ώρα και εσύ, Ηράκλη. Οπότε είναι αυτό που ακριβώς είπες. Για να καταφέρει ένας κόσμος που είχε ένα τρόπο σκέψης διαφορετικό, για να μην πω ανώτερο και ακουστό, δεν ξέρω πώς, διαφορετικό ας πούμε, να έρθει και να καταφέρει να κάτσει κάτω και να δώσει βάση στο hip hop, δεν ήταν εύκολο. Άνθρωποι που έχουν μια άλλη εμπειρία από την τέχνη. Μια άλλη εξοικείωση με τη μουσική. Σωστό. Και αυτό ήταν μια μικρή κατάκτηση δικιά μας. Θεωρούμε, εντάξει, όχι τώρα επειδή είμαστε μπροστά. Αλλά αυτό που λέμε εσείς μεταξύ μας κουβέντες είναι ότι καταφέραμε να συμβάλλουμε
ένα σημαντικό κομμάτι ανθρώπων που συμμετέχουν στα κοινά, όχι με την έννοια την αστική, αλλά με την άλλη την έννοια, να έρθουν σε επαφή με το hip hop, ας πούμε. Η απόφαση έχει πάρθει. Η καρκιδόνα θα πέσει. Η πόρτα είναι ανοιχτή. Για όποιον δεν θα τα αντέξει. Η φωτιά έχει ανάψει. Και ο ήχος της νίκης. Ακούγεται δυνατά μας η Ειρηνούλα μου. Βιάστηκες να φύγεις. Έχασες πάλι από αυτούς. Αληθινούς μας εχθρούς. Που μας κρατούσαν ομήρους. Σε δυσκολούς καιρούς. Τίποτα δεν τους χαρίζω. Δεν κάνω τένα βήμα πίσω. Το χρωστάω σε σένα. Πρέπει γι' αυτό να κερδίσω. Ο κόσμος αλλάζει και ό,τι σε τρομάζει βγαίνει στη φόρα. Πεθαίνουμε μόνοι, ζούμε μαζί στο ενδιάμεσο, ήμασταν χώρια. Δίπλα σε θέλω στα ζόρια, όχι στα ντόρτια. Ήρθε η ώρα να πέσει ο γροθιά σηκωμένη, σφίξε τα δόντια. Ξεμείναμε από θεούς, κι αυτό με κάνει ούδα. Θα τους βάλω φωτιά να τους κάψω, απ' την Ουάσιγκτον μέχρι τη Σούδα. Αεροδρόμια πουλα, λιμάνια πουλα, συντάξεις πουλα, πιάνει αηδία. Τα σχέσεις πουλα, πρώτη κατοικία, φασίστες πουλο, ποια Μακεδονία. Ζούμε σε μια καρκιδόνα. Πεθαίνει αυτό το χειμώνα. Μας στέλνουνε κάπου στη μέση. Κι όμως το τέλος θα πέσει. Ζούμε σε μια καρκιδόνα. Πεθαίνει αυτό το χειμώνα. Μας στέλνουνε κάπου στη μέση. Κι όμως το τέλος θα πέσει. Μυαλό μου φαντάσματα, άγριο λούλουδα μες στα χαλάσματα. Νεκρά παιδιά με κοιτάνε, οι δικές μου μπαμπά γιατί με ρωτάνε. Σε αυτές οι γέτες να δώσουν λύση, εσύ είσαι η λύση. Όλοι μας είσαι, άνηση μάχη, στο παεντάχει. Το μέλλον θα έρθει μέσα από τη στάχτη. Στη χώρα αυτή, σύστες και μύκες, δίνους εξέτες. Πριν τη μανίκης, η πόλη θα πέσει, γι' αυτό πάρε θέση. Δεν θα θέλες να σου στη μέση όταν τελειώσει αυτή η σχέση. Εκτός αυτού πιστεύω πρέπει να καταστραφεί. Εκτός σε αυτού μα έχω ψυχραιμία στοϊκή. Άμα δεν πέσει τότε θα πέσουμε εμείς της γης αυτής. Η κολλασμένη, σκλαβωμένη κι απαθής. Η ζωή δεν είναι δίκαια, το μάθαμε. Μαζί τα προχωράμε, κράταμε. Καλχιδόνα, όπως παλιά Βαβυλώνα. Νέα Υόρκη, Λονδίνο, Ρωμαντίνα, Πεκίνο. Όπου κι αν βρεθούμε φτάνει να είμαστε καλά. Να κάνουμε δικά μας του κόσμου τα αγαθά. Ο εχθρός, ίδιος ο τρόπος, ίδιος ο χρόνος. Λίγος να γίνουμε ξύφος. Ζούμε σε μια καρκιδόνα. Πεθαίνει αυτό το χειμώνα. Μας στέλνουνε κάπου στη μέση. Κι όμως το τέλος θα πέσει. Ζούμε σε μια καρκιδόνα. Πεθαίνει αυτό το χειμώνα. Μας στέλνουνε κάπου στη μέση. Κι όμως το τέλος θα πέσει. Ερτόπεν 106,7, η εκπομπή Ατέχνος με τον Ηρακλή Κακαβάνη στο μικρόφωνο, τον Μανώλη Σάλα στον ήχο και στις μουσικές επιλογές, και συνεχίζουμε να έχουμε φιλοξενούμενους στο στούντιο τον Φάζα και τον Ρέτρο. Συζητάμε μαζί τους για μουσική, πολιτική. Και τα δύο μαζί. Και τα δύο μαζί, ούτως ή άλλως. Στην δουλειά τους αυτά τα δύο πράγματα είναι αναπόσπαστα. Και νομίζω ότι δεν μπορεί να υπάρξει καλύτερη έκφραση από το τραγούδι που μόλις ακούσαμε. Δηλαδή, για μην μιλήσω εγώ γι' αυτό, ας μιλήσει κάποιος από εσάς. Ναι, ακούσαμε το Carthago de Lenta Est, το οποίο ήταν ένα project που είχε ο DJ Rico, παραγωγός μας, στο μυαλό του πολλά χρόνια.
μας θεώρησε κατάλληλους να το υλοποιήσουμε και τον ευχαριστούμε κιόλας πολύ για όλη την προσφορά αλλά και πόσο μάλλον μας εμπιστεύτηκε αυτή την ιδέα του. Και έχει να κάνει, όσοι γνωρίζουν βέβαια και εμείς τώρα το γνωρίσαμε, είναι εμπνευσμένο από το κομμάτι του Δήμου Μούτσι, το οποίο λέγεται έτσι Καρθάγκο Ντελέντα Εστ, Ερινούλα. Και μιλάει για την πτώση της καρχιδόνας από τους Ρωμαίους. Εμείς βέβαια δεν έχουμε καρχιδόνα να ρίξουμε, αλλά έχουμε Ρώμη πάνω τα κεφάλια μας και σίγουρα η μεταφορά εκεί στοχεύει στο σημερινό σύστημα και είναι εκεί που, αυτό που λέγαμε και πριν, εκεί που καταλήγουν όλες οι συζητήσεις μας στο ότι στη σημερινή ζωή που έχουμε, το πώς θέλουμε να ανατρέψουμε τα πράγματα και τι πρέπει να αλλάξει. Αυτό που πρέπει να αλλάξει είναι το ίδιο το σύστημα, ο καπιταλισμός, και αυτό λέμε μέσα από το τραγούδι μας, ότι αυτός είναι που πρέπει να πέσει για όλα που αυτά που ονειρευόμαστε να ζήσουμε και δεν μας αφήνει τέτοιο το σύστημα. Έκανε spoil το τραγούδι τώρα ή όχι? Αφού έπαιξε το τραγούδι. Όχι, εννοώ το τι εννοούμε, το πρέπει να πέσει. Εντάξει, ήταν νομίζω ξεκάθαρο. Ιδίω μετά τις πρώτες συναυλίες το είδε και ο κόσμος και το τραγούδα και μαζί μας. Και όχι τόσο πέρα από τον ωραίο ρυθμό που έχει το τραγούδι από μόνο του, είναι και η ανάγκη του κόσμου που ταυτίζεται και όντως. Δηλαδή μέσα από αυτό το τραγούδι το φωνάζει, ναι, πρέπει να πέσει. Και αυτό είναι το μεγαλύτερο μας όπλο και ο λόγος που κάνουμε μουσική κιόλας. Κοίταξε να δεις, ακούγοντας, παρατηρώντας κάποιες λέξεις, κάποιους στίχους, ουσιαστικά δηλαδή αυτό που περιγράφεται είναι, πώς το λένε, αυτό λαϊκή εξουσία, δηλαδή να πάρει ο λαός στα χέρια του, ναι, τα πάντα. Ναι, γενικά δεν το, εδώ στο συγκεκριμένο τραγούδι το έχουμε αφήσει και λίγο να εννοηθεί. Στο πρώτο που ακούσαμε, το Beast Mode, υπάρχει σαν στίχος ότι εμείς θέλουμε τα μέσα παραγωγής. Δηλαδή είναι ξεκάθαρο και δεν το κρύψαμε κιόλας και ποτέ. Και πλέον δεν είναι και εποχές για να χαϊδεύουμε και αυτιά κιόλας. Δηλαδή αυτή είναι η γνώμη μας. Πλέον έχουμε το σύστημα το ίδιο δολοφονεί κιόλας. Είτε από μόνο του με τους τρόπους του, είτε με το μακρύ του χέρι. Τους φασίστες που βρίσκονται σε αυτήν την άνοδο τα τελευταία χρόνια και αυτοί είναι που τους φέρανε κιόλας σε αυτή την άνοδο. Οπότε πιο πολύ από ποτέ ας γινόμαστε ξύλινοι και είναι και ο μόνος όρκος που μπορούμε να δώσουμε για το μέλλον, ότι θα γινόμαστε όσο πιο ξύλινοι γίνεται, όσο μεγαλώνει το πρόβλημα. Δηλαδή αυτό χρειάζεται. Για να χαϊδεύουν αυτιά υπάρχουν χιλιάδες μπάντες εκεί έξω. Ναι, δεν χρειάζεται να το κάνουμε και εμείς. Και δεν χωράμε σε αυτό το πράγμα. Εδώ, σε αυτό που έχουμε χτίσει εμείς και το πολεμάμε όσο μπορούμε, σε αυτό θα μείνουμε και ας χαρακτηρίζεται και ως ξύλινο. Ναι, και ας έχει την απήχηση που έχει και την, ας το αγκαλιάσει ο κόσμος που πρέπει να το αγκαλιάσει, εν πάση περίπτωση. Δεν είναι για όλους. Και δεν το λέμε με κάποιο ελιτιστικό τέτοιο, αλλά τουλάχιστον αυτή η φάση που είναι το επίπεδο συνείδησης, η ανάπτυξη του κινήματος και τα λοιπά και τα λοιπά, δεν μπορεί να αγκαλιαστεί αντικειμενικά από την πλειοψηφία, δυστυχώς. Μακάρι να ήταν αλλιώς τα πράγματα, οι σχετισμοί και το επίπεδο συνείδησης των ανθρώπων. Απ' την άλλη όμως, ότι άμα καταφέρουμε αυτά που λέμε μέσα από τα τραγούδια μας, μετά ας εξαφανιστούμε και σαν μπάντα. Δεν θα μας ενδιαφέρει τόσο. Μετά θα περάσετε σε άλλο επίπεδο. Αυτό. Θα τα κάνουμε σε σοσιαλιστικό. Μετά θα μέσα στάδια. Ναι, αλλά τότε θα έχουμε στάδια, γιατί σήμερα δεν έχουμε. Αυτό. Δεν έχουμε και στάδια, έτσι, ναι, μεταξύ όλων των άλλων. Και επίσης δεν υπάρχουν στάδια στην οικονομία που θέλουμε να οικονομήσουμε. Του λέτε και το γράφετε ότι παντρέψατε ή συνδυάσατε την ραπ με το μαρξισμό και την... Εγώ είδα πάρα πολύ έντονο, ειδικά στην τελευταία δουλειά σας, το ιστορικό στοιχείο, και δεν αφορά μόνο το ότι κάνατε γυρίσματα ενώ το βίντεο κλιπ στην Μακρόμητσο, αλλά είναι ουσιαστικό στοιχείο σε κάποια κομμάτια σας. Δύο λόγια γι' αυτό. Καταρχήν να πούμε ότι ήταν απίστευτη η εμπειρία μας το να βρεθούμε. Εγώ ιδίως δεν είχα τύχει να ξαναπάω ποτέ στη Μακρόνησο. Σκεφτήκαμε να πάμε τώρα σε αυτή τη χρονική περίοδο να γυρίσουμε εκεί το βίντεο κλιπ, καθώς είδαμε ότι ακόμα και την κυβέρνηση βγαίνει προς τα έξω ότι θέλει να γίνει τουριστικός προορισμός η Μακρόνησος, κάτι που δεν μας πέρασε απαρατήρητο και δεν πρέπει να περάσει από κανέναν. Είναι τόπος μαρτυρίου, τόπος αγώνα, ένας τόπος που χιλιάδες κομμουνιστές έχουν δώσει το αίμα τους για τις ιδέες τους και τα ιδανικά τους, και αν μη τι άλλο, πάνω σε αυτό το αίμα να χτίσουν μνημεία για επισκέπτες, ή ακόμα και, γιατί με τρομάζει ένα τουριστικός προορισμός, δεν ξέρω καν που μπορεί να καταλήξει. Οπότε ήταν μια ευκαιρία για να τονίσουμε καταρχήν την εγκατάλειψη του χώρου,
Πηγαίνοντας εκεί, δηλαδή, είδαμε αυθαίρετα κτίρια, μικρές χωματερές κατά μήκος του νησιού και πράγματα τα οποία σίγουρα μας στεναχωρούσαν, γιατί ποιον συμφέρει άραγε να ξεχαστεί ένα τέτοιο σύγχρονο κομμάτι της ιστορίας μας. Ήταν πραγματικά πολύ λυπηρό. Θεωρήσαμε ότι σαν συγκρότημα στην αρχή το φοβόμασταν λίγο, το να πάμε να γυρίσουμε ένα βίντεο κλιπ σε ένα τόσο ιστορικό μέρος. Απ' την άλλη σκεφτήκαμε ότι πρώτον χρειάζεται να αναδείξουμε τα προβλήματα αυτά και τα μελλοντικά σχέδια της κυβέρνησης, και απ' την άλλη ότι αν δεν το κάναμε εμείς, ποιος θα το έκανε κιόλας, γιατί πολλοί είναι αυτό που λέγαμε στην αρχή, ότι φοβούνται να ταυτιστούν. Οπότε εστιάζω περισσότερο στο σημαντικό, το ότι πήγαμε σε αυτόν τον ιστορικό τόπο να γυρίσουμε το βίντεο κλιπ, για να μην ξεχάσει ο κόσμος και ιδίως οι νέοι, να τους θυμίσουμε ότι αυτά που συνέβησαν εκεί είναι σύγχρονο κομμάτι, δεν είναι κάτι αρχαίο, ένα μυθιστόρημα, είναι ένα σύγχρονο κομμάτι της ιστορίας μας και βαμμένο με πάρα πολύ αίμα για να ξεβαφτεί έτσι απλά για το κέρδος. Τώρα για το τραγούδι, ήταν σίγουρα το ρεφρέν έχει να κάνει με τους ανθρώπους που βρέθηκαν στη Μακρόνησο. Γι' αυτό μιλάμε και για τη θλιμμένη θάλασσα, το πώς μπορούσαν οι κρατούμενοι εκεί να αντικρίσουν τον πολιτισμό απέναντι. Αυτό είναι ένα βασικό στοιχείο που μας έκανε έκπληξη, νομίζω και σε εσένα Γιώργο Κόλλας. Το συζητάγαμε, το πώς κοιτάγαμε πόσο κοντά ήταν ο πολιτισμός και απλά τους χώριζε μια τεράστια θάλασσα για να βρεθούν σε αυτόν και τι τραβάγανε εκεί πέρα. Από την Μακρόνησο δεν θα μπορούσε να φύγει ούτε κολυμπώντας. Σίγουρα, εμείς πήγαμε καλοκαίρι για τα γυρίσματα και η θάλασσα ήταν έτσι κι αλλιώς πολύ άγρια. Ναι. Περάσαμε με ένα φουσκωτό απέναντι από τον Λαύριο στη Μακρόνησο και ήταν, αν μη τι άλλο, σίγουρα δεν ήταν τυχαία η επιλογή του νησιού, γιατί δεν υπάρχει πραγματικά τρόπος να φύγεις από εκεί. Είναι πολύ αναγκαία επικαιροποίηση αυτής της μνήμης. Σήμερα που βγήκαν από τα λαγούμια τα φασιστοειδή και έχω την εντύπωση ότι είστε στοχοποιημένοι από τα φασιστοειδή, από τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης της Χρυσής Αυγής. Είναι οι ιδέες μας καταρχήν στοχευμένες. Οπότε έτσι παρασέρνει και εμάς το όλο κλίμα. Και όχι ότι είμαστε και το λέμε ως παράπονο, είμαστε και περήφανοι κιόλας για αυτό το πράγμα. Και μάλιστα με ευκαιρία κιόλας αυτό το κλιπ που έγινε και τη συζήτηση που κάναμε τώρα για τη Μακρόνησο, για να είναι αυτό που λέγαμε και στην αρχή, ότι πού δεχόμαστε την υποχώρηση. Δεν μπορώ να δεχτώ ότι κάποιος άνθρωπος που λέει αυτή τη στιγμή ότι είναι καλλιτέχνης υποχωρεί, είτε για το μεροκάμα είτε για οτιδήποτε άλλο, από τη στιγμή που αυτό που συζητάγαμε και γι' αυτό πήγαμε στη Μακρόνησο. Πριν 50 χρόνια δεν υπήρχαν άνθρωποι που τρώγανε ξύλο όλη μέρα, τους βασανίζανε για να υπογράψουν μια δήλωση και δεν το κάνανε. Με φόβο την ίδια τους τη ζωή και όχι απλά να πεθάνουν, γιατί για πολλούς θα ήταν ευλογία εκείνη τη στιγμή να τους σκοτώσουν με τέτοια βασανιστήρια. Δεν υπογράφανε αυτή δήλωση, οπότε η υποχώρηση για μας είναι λίγο σαν λέξη πιο εριστική, δεν την δεχόμαστε και πολύ. Δηλαδή αυτό που έχουμε πει και εμείς και σαν συγκρότημα, μακάρι δηλαδή να σταματήσει, άμα είναι να δει κάποιος ότι αλλάζουμε αυτά που λέμε, που δεν γίνεται γιατί είμαστε 10 χρόνια πλέον, είναι τέτοιο, να σταματήσει να μας ακούει και να μας βρίζει παντού όπου μας βρει κτλ. Είναι ευθύνη, ιδίως τώρα που οι εποχές δεν έχει πια ανάγκη ο κόσμος την τέχνη να δείξει το πρόβλημα. Το πρόβλημα υπάρχει στα σπίτια μας. Λύσεις είναι το θέμα. Και μακάρι με τον καιρό, ήδη εμείς όταν το ξεκινήσαμε ήμασταν μόνοι μας, πλέον βλέπουμε ότι και μικρότερη σε ηλικία παίρνουν θάρρος από αυτό που κάναμε εμείς, έρχονται και κοντά μας, βοηθάμε και εμείς όσο μπορούμε άλλα συγκροτήματα και μπαίνει αυτή η ταξικότητα μέσα πια στη μουσική, χωρίς πια, υπάρχει ένας δρόμος ήδη στρωμένος για να ακολουθήσουν οι νεότεροι και αυτό ίσως είναι το μεγαλύτερο κέρδος που έχουμε. Μπροστά σου τα
φώτα ολόκληρη τη πολιτεία. Πάντα να γκρουν δυνατά σαν τη ψυχική μα τίνια. Είχε όνειρα, μα σου τα στέρισαν. Σαν τη φώνα στα μάτια σου αγάπε στέριζαν. Πνεύμα ανήσυχο, μα αρκετά καλό παιδί. Είχε όρεξη για ζωή, αλλά κουράστηκε πολύ. Παντού τριγύρω εχθροί και αγχωμένη κάθε πνοή. Τι πάει να πει τα Κυριακή μέσα σε αυτό το κλουβί. Τώρα σαν λάθο φαρφάρα, έρχομαι σε ένα κουπλέ να κρίνω τη ζωή σου. Σε ενοχλούσε το βάρο αυτή τη μαύρη κατάρα μέχρι που τα λεφτά αγόρασαν την ηθική σου. Τώρα τα πάντα τριγύρω ακόμα ελέγχονται από αυτά. Πάνε στο διάλογο οι αγάπε και τα συναισθηματικά. Βιογράφικο, επαναστάτικο, αλλά ναι. Αναφέρει πω παλιά πέρασε και από την ΚΝΕ. Τώρα γιάπη, γι' αυτό δεν μα έλειψε. Έπαψε να είσαι δικό μα, αφού εγκατέλειψε και ανάβει τσιγάρο. Καθώ σε πνίγει το άδικο, αναζητά παρηγοριά μέσα σου ίσκι και σκυλάδικο. Όμω τώρα δεν βλέπω να αλλάζουνε όλα αυτά που ακόμα σε τρομάζουνε. Ο εφιάλτη που είχε ζωντάνεψε, σε φάγε χόρτα, σε ξάπλωσε. Τώρα διαφορεί συνέχεια για το τι θα πουν οι άλλοι. Ξεσυνήθισε να σκύβει κι άλλο το κεφάλι. Έφυγε ότι είχε στη χειρότερη στιγμή. Μα δεν υπάρχει κατάλληλο. Τα μιλάμε για φυγή. Με τα μάτια ανοιχτά δεν γίνεται να έρθει ο ύπνο και ευτυχώ. Γιατί επιβάλλεται να είσαι ξύπνιο. Εγώ δεν σπάω. Μικρή μου φύγε καλύτερα στο κεφάλι που φάλε. Να τελειώνουμε μια ώρα αρχίτερα. Δεν ξεχάστηκε. Συμβιβάστηκε. Προβλήματα έχει μπροστά σου να μην λιμονεύουν και ξύπνα βασίλη. Δεν κοιμήθηκε. Μα φοβήθηκε. Προβλήματα έχει μπροστά σου να μην λιμονεύουν και ξύπνα βασίλη. Δεν αρρώστησες, προσαρμόστηκες. Προβλήματα έχεις μπροστά σου να μην λιμονεύουν και ξύπνα βασίλη. Λες πως άλλαξες, όμως διάλεξες. Προβλήματα έχεις μπροστά σου να μην λιμονεύουν και ξύπνα βασίλη. Είχες όνειρα, τα εγκατέλειψες. Δεν είχες όνειρα, ποτέ μας ξεγέλασες. Μας είπες οι άνθρωποι αλλάζουν, αλλά δεν είπες ποτέ πόσο άλλαξες. Τώρα μαθαίνεις να κάνεις το πλούσιο. Μια τράπεζα παίρνει το μισθό σου αυτούσιο. Το κάνεις να φαίνεται ακούσιο. Για να πληθείς αντεβούτα στο λούσιο. Σε εκείνη τη διαδήλωση σου υπεραστική. Σου τέλειωσε. Τη μπλούτη η ορμή έληξε. Όπως έληξε κι εσύ. Δίκαια μια θέση στον πλούτη σαν δεδί. Μου είπαν σε είδα να ψωνίζεις Κυριακές. Δεν σε φτάνει ο χρόνος σου μας λες. Φίλε λες, μ' ακολουθείς στενά τις αγορές. Ιδονίζεσαι να ανέβω, κατεβαίνουν μετοχές. Έμαθες πως τα λεφτά γεννάνε κι άλλα. Τερμάτισε το, αφού έχασες την μπάλα. Δίνεις διαλέξεις, απέκτησες κοινό. Εξώφυλλο, σε γνωστό περιοδικό. Τελείωσε η αρχή, αυτά είναι η καθημερινή. Τα νέα, η αυγή, όλα το ίδιο μαγαζί. Στη σούπλα είσαι ένας αλαλαίων. Διαβάζεις τα ποιήματα, κάποιοι του μολέων. Αυτά σε οδηγούν σε μέρος σκοτεινό. Το μυαλό μου είναι θολό. Πο, 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 πο. Τα ρούχα μου παλιώσανε, μα ακόμα τα φοράω. Μ' αυτά έγινα άντρας, έτσι τα τιμάω. Ο καθένας ας κάνει αυτό που πρέπει. Πως με ήξερες, να το διαφημίσεις δεν πρέπει. Όσα γίνουν, για μένα δεν φοβάμαι. Είμαι ήδη μέσα σε όσα πρέπει να είμαι. Δεν ξεχάστηκες, συμβιβάστηκες. Προβλήματα έχεις μπροστά σου να μην λιμονεύουν και ξύπνα βασίλη. Δεν κοιμήθηκες, μα φοβήθηκες. Προβλήματα έχεις μπροστά σου να μην λιμονεύουν και ξύπνα βασίλη. Δεν αρρώστησες, προσαρμόστηκες. Προβλήματα έχεις μπροστά σου να μην λιμονεύουν και ξύπνα βασίλη. Λες πως άλλαξες, όμως διάλεξες. Προβλήματα έχεις μπροστά σου να μην λιμονεύουν και ξύπνα βασίλη. ΕΡΤΟΠΕΝ 106,7, η εκπομπή Ατέχνος, με τον Ηρακλή Κακαβάνη στο μικρόφωνο, τον Μανώλη Σάλα στον ήχο και μαζί μας την παρέα, ο Αφάζα και ο Ρέτρο. Παιδιά, ακούσαμε μόλις πριν ένα τραγούδι εμπνευσμένο από μια κλασική ελληνική ταινία που έχει ως τίτλο μια ατάκα που έχει γράψει, το Ξύπνα Βασίλη. Ναι, σωστά. Ναι, φαντάζομαι η πλειοψηφία του κόσμου θα γνωρίσει, θα έχει την ταινία. Εντάχει, περιγράφει μια κατάσταση όπου ο τότε δεκαετία του 60, αν θυμάμαι καλά και όλα αυτά πραγματικά, ναι, την ταινία, ο αριστερός της εκείνης της εποχής, όντας
αγωνιστής με τα διεκδικώντας τα δικαιώματα των εργαζομένων. Δικαιωματάκιας. Δικαιωματάκιας. Σωστό. Και πώς αυτός άλλαξε όταν κέρδισε το λαχείο και μπήκε, από την άλλη, και μπήκε με την άλλη μεριά, ας πούμε, και πώς διαδραματίστηκε όλη αυτή η ιστορία. Άρα και εμείς μια ιστορία λέμε σε αυτό το τραγούδι. Προσεγγίζουμε αυτή την... το κόνσεπτ και την ατμόσφαιρα αυτής της ταινίας με μια σύγχρονη, να το πω έτσι, κατάσταση ενός, δύο, τριών, δεν ξέρω πόσους ανθρώπους έχουμε περιγράψει, εν πάση περιπτώσει, στους στίχους του τραγουδιού που περάσανε στην άλλη μεριά. Νομίζω η πιο χαρακτηριστική ατάκα ήταν το, με το βιογραφικό... Ναι, ναι, ναι. Ότι αναφέρει πως παλιά πέρασε και από την ΚΝΕ. Και είναι πολύ αυτή. Είναι πάρα πολύ. Δηλαδή, όποιον κρατήσει τώρα, δηλαδή, έχει τύχει να πάω σε δουλειές και να μου λέει να πάω να συνδικαλιστώ και να μου λέει αχ, και εγώ στην ηλικία σου μικρέ. Είχα περάσει από την ΚΝΕ και λέω. Όλη αυτή την εποχή, δηλαδή, πότε ήταν που παίρναμε ένα 80% και δεν το είχαμε καταλάβει. Είναι ασύλληπτο, άμα κάτσε πόσοι έχουν πέρα. Και τώρα άνθρωποι που είναι. Δηλαδή. Απλά αντιθέτω. Πάλι τη αριστερική τάξη, α πούμε. Αυτού που τιμάμε και το λέμε σαν το κομμάτι είναι αυτού που τελικά μείνανε, αντέξανε και μείνανε, γιατί. Πάρε όλε τι δυσκολίε. Εκείνο ο σκοπό. Σα ακούσαμε στο φεστιβάλ. Από ό,τι καταλαβαίνω, οι εμφανίσει σα είναι κάπω έτσι σποραδικέ. Ναι. Κυρίω ναι. Δηλαδή, έχουμε επιλέξει σαν μπάντα να παίζουμε σε πολιτικά φεστιβάλ, κατά κύριο λόγο. Συγκεκριμένα. Μόνο για το Κουκουέ. Και όχι επειδή μας ζητούσαν στην αρχή, δεν δεχόμασταν εμείς, γιατί έχουμε συγκεκριμένο χαρακτήρα και γραμμή που θέλουμε να περάσουμε και ως συγκρότημα. Τώρα υπάρχει μια σκέψη να γίνει μια παρουσίαση δίσκου μέσα στο χειμώνα. Σε κάποιο μαγαζί δηλαδή αυτό. Σε κάποιο μαγαζί να παρουσιάσουμε το δίσκο, γιατί έτσι πρέπει να γίνεται με τους δίσκους. Να το επιχειρήσουμε. Μην το υποτιμάς το έτσι πρέπει να γίνεται. Καμιά φορά ξέρεις, είναι άλλο πράγμα η συναυλία στο φεστιβάλ που είναι όντως μαζική, αλλά εκεί είναι κάπως, υπάρχει μια αποστασιοποίηση. Εσείς είστε πάνω, το κοινό είναι κάτω. Η παρουσίαση που λες σε ένα μαγαζί έχει μεγαλύτερη αμυσότητα και με το κοινό. Ναι, έχει σχέση αυτό. Αυτό είναι σίγουρα και γι' αυτό στοχεύουμε κιόλας το να κάνουμε. Απλά για μας είναι κάτι που το λέμε και συνέχεια κιόλας. Και τα φεστιβάλ είναι η φιέστα μας. Είναι όταν γυρνάς στο σπίτι σου. Είναι αποκορύφωση. Ναι, είναι όταν γυρνάς στο σπίτι σου και τραγουδάς στην οικογένειά σου με ανθρώπους που θα έτσι κι αλλιώς μετά θα περάσει. Ευτυχώς που παίζουμε Πέμπτη. Συνέχεια και την ώρα που παίζουμε, γιατί μετά καθόμαστε Παρασκευή, Σάββατο με όλο τον κόσμο και τριγυρνάμε στο φεστιβάλ και ζούμε αυτή τη μαγεία και από πάνω και από κάτω τη σκηνή. Αυτή είναι η τύχη μας κάθε Σεπτέμβρη. Το οποίο φέτος ήταν συγκλονιστικό, έτσι, και από την άποψη του κόσμου και από την άποψη της ποικιλίας και του καλλιτεχνικού προγράμματος και του πολιτιστικού και του πολιτικού. Δεν είναι, ίσως, δεν είναι το πιο πετυχημένο. Από προσέλευση δεν το δικό αυτό. Απλά λέω, είναι και η εξέλιξη, δηλαδή οριμάζει. Υπάρχει μια συσσόρευση εμπειρίας, οριμάζει αυτό το πράγμα, πλουταίνει. Εμπλουτίζεται και γίνεται και όλο και πιο ελκυστικό. Είχα μια ζήτηση προάλλες και εντάξει, δεν ξέρω αν είναι σωστό έτσι που θα το θέσω, αλλά είπα ότι είναι ο μοναδικός δείκτης όπου είναι σταθερά ανωδικός σε ό,τι αφορά τη δουλειά που γίνεται, ας πούμε. Μόνο καλύτερα κάθε χρόνο είναι το φεστιβάλ. Αυτό που μου έκανε εντύπωση ήταν την Πέμπτη, επειδή δεν ήμουν και στην καλύτερη κατάσταση, έφυγα κάπως νωρίς. 11.30 ώρα, μόλις είχα περάσει την πύλη εξόδου, την κεντρική. Εκείνη την ώρα έμπαινε κόσμος μέσα και δεν έμπαινε σποραδικά ένας-δύο, έμπαινε κόσμος, μαζικά θα ήταν υπερβολή, αλλά με τέτοια πυκνότητα που ήταν αξιοσημείωτη. Ναι, και για καθημερινή και όλα, σε εργάσιμη επόμενη, ναι, ναι. Και 11.30 ώρα, όχι 8. Ναι, όχι 8, 11.30 ώρα και την Πέμπτη. Πάντοτε η Πέμπτη ήταν λίγο έτσι κάπως πιο. Βέβαια αυτοί που ήρθαν εκείνη την ώρα χάσανε εμάς, γιατί μας δώσανε μια μισή ώρα, δεν πήρες καλά. Ήρθαν στο φεστιβάλ. Το χάσατε εσάς. Πάρε υπόψη του εξής, ότι λόγω της ποικιλίας του καλλιτεχνικού προγράμματος αλλά και των άλλων εκδηλώσεων έχει ένα πρόβλημα ο επισκέπτης. Πού να πάει. Πού να πρωτοπάει. Ναι, ναι. Εδώ το είχαμε εμείς που πέσαμε. Και το λέω γιατί το άκουσα. Α, ξέρεις, αυτό σου είδα πέρυσι, ας σου τα πάνω να δω τους άλλους που δεν τους είδα. Δηλαδή, και το είδα από έναν φίλο που ήρθε εξ επιτούτο από την Σουηδία για το φεστιβάλ και έκανε έναν απολογισμό τι ήθελε να δει και τι τελικά παρακολούθησε. Και λέει, και κάμω, συγγνώμη για την έκφραση, είναι μια έκφραση που εντάξει λέγεται και ραδιοφωνικά αφού τη λέμε και στην καθημερινότητά μας, είναι αυτό.
Δεν τα κατάφερα να το, ναι, να το παρακολουθήσω, ναι, αυτό. Δεν γίνεται, αντικειμενικά δεν γίνεται. Δεν μπορείς να υπάρξει δύο σημεία ταυτόχρονα. Έτσι, είναι, ήταν πολλές ήταν ποικίλο και πλούσιο το πρόγραμμα, οπότε ήταν αντικειμενικό αυτό. Μπορεί όμως ο κόσμος να σας τα παρακολουθεί τη δουλειά σας μέσα από το YouTube και τα κοινωνικά δίκτυα. Έχουμε, ναι, ανεβάσει σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες τον δίσκο. Στο YouTube ανεβαίνει σταδιακά σιγά σιγά, γιατί έχουμε εστιάσει λίγο στο κομμάτι το οπτικό, να μπορέσουμε να βγάλουμε και περισσότερα βίντεο κλιπ, όπως ήταν το τελευταίο το μπλε που βγάλαμε. Μπορεί να δει τα βίντεο που έχουν ήδη κυκλοφορήσει στο κανάλι της Fifth Season Records στο YouTube και στις άλλες ψηφιακές πλατφόρμες όπως το Spotify και το Deezer, γράφοντας Rebellion Connection, 10 λέγεται ο καινούργιος μας δίσκος. Εκεί κυκλοφορεί δωρεάν ολόκληρος για να τον ακούσει ο κόσμος. Ναι, η σκέψη ήταν από το να μην κάνουμε ένα, αυτό που λέμε, στεγνό ανέβασμα του δίσκου με τη μορφή του λογότυπου στο YouTube. Θέλαμε να δώσουμε, βάλαμε στόχο να κάνουμε την καλύτερη δυνατή οπτικοποίηση. Αυτό που είπε ο Μιχάλης με έναν τρόπο. Δεν έχουμε συγκεκριμένο πλάνο, θα κάνουμε ό,τι καλύτερο. Όλος ο δίσκος θα ανέβει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Υπομονή, ξέρουμε ότι δυσκολεύτηκε λίγο ο κόσμος που δεν είναι εξοικειωμένος με το Spotify και με τις υπόλοιπες πλατφόρμες. Μαθαίνουμε μαζί να τα χρησιμοποιούμε όλα γιατί είναι πραγματικότητα. Θέλουμε, δεν θέλουμε. Και από κοντά θα τα λέμε και ο δίσκος πλέον υπάρχει σε φυσική μορφή. Νομίζω, Μιχάλη, πρέπει να αρχίσουμε να στέλνουμε και ταχυδρομικά. Εντάξει, θα το συζητήσουμε εκτός, αλλά στο λέω τώρα εδώ πέρα για να στριμώξω. Τώρα το λέω ταχυδρομικά. Κάποιος που θέλει να παραγγείλει το CD μπορεί να το κάνει. Προς το παρόν όχι, έχουμε μαζί μας μόνο συναυλίες μας. Αλλά ψάχνουμε έναν τρόπο να τα καταφέρουμε να το κάνουμε. Οπότε είναι καλή ευκαιρία όποιος ακούει την εκπομπή να πάρει ένα από αυτά τα CD, γιατί γενικά δεν στέλνουμε. Προς το παρόν θα το οργανώσουμε. Δεν το έχουμε ξανακάνει με οργανωμένο τρόπο παρά μόνο με μεμονωμένο και θέλουμε να δούμε λίγο πώς θα το κάνουμε για να γίνει σωστά και να μην. Πώς το λένε, μας ξεφύγει κάποιος, μη στεναχωρήσουμε κανέναν, να γίνει σωστά. Εν πάση περιπτώσει. Ναι, αυτό είναι πάσο. Κοιτάξτε, είμαστε στην εποχή του YouTube, αλλά από εκεί και πέρα είναι άλλο πράγμα. Σίγουρα. Το να έχεις ένα βιβλίο να έτσι, στη βιβλία. Σαν την ηλική σχέση που λέμε και με την εφημερίδα και τα λοιπά, δεν είναι τίποτα. Καλά το διαβάζουμε στο δίκτυο, αλλά το να τον πάρεις στα χέρια σου είναι άλλο. Είναι τελείως διαφορετικό πράγμα, το πας στα χέρια σου. Ακόμα και εγώ, και η διαδικασία που κάποια στιγμή θα σηκωθείς και θα πλησιάσεις τη βιβλιοθήκη σου να πάρεις ένα βιβλίο, ένα CD για να διαβάσεις ή να το ακούσεις, είναι σημαντικό στην προδιάθεση που έχεις για να μπορέσεις να επικοινωνήσεις καλύτερα με τον. Και εγώ, επειδή τώρα μου δίνεις αυτή την ευκαιρία, θα το πω, δεν μπορώ. Επειδή είμαι και. Εγώ δεν είναι ιδιοτελεστία. Δηλαδή, να πάρεις το CD, να το ξετυλίξεις ή το δίσκο πιο παλιά, να διαβάσεις το βιβλιαράκι, να δεις τους στίχους μέσα. Βέβαια, δεν το έχουμε κάνει εμείς αυτό και δεν είναι εύκολα πράγματα. Αλλά ήταν ιδιοτελεστία αυτό το πράγμα. Κάτι που, πώς να λένε, με ενοχλεί όταν το συναντώ. Είναι ότι δεν βλέπω τους στίχους. Δηλαδή, όταν πάω να ακούσω ένα τραγούδι και δεν βλέπω τους στίχους, νιώθω μια ενόχληση. Και πόσο μάλλον τώρα που είναι πολύ. Ναι, ακριβώς, γιατί το πρώτο που κάνω είναι να διαβάσω το στίχο και μετά, αφού έχω διαβάσει το στίχο, έχω την αίσθηση ότι ευκολότερα παρακολουθώ το ή καλύτερα παρακολουθώ το τραγούδι. Άρα δηλαδή, το λέω έτσι πόσο επικουρικά, ως μια άποψη ενός ανθρώπου που καμιά φορά βλέπει βίντεο κλιπ, ότι καλό είναι να βάζετε το δουλεύουμε, το δουλεύουμε και το προσπαθούμε και αυτό είναι αλήθεια, ένα κομμάτι μας πονάει πολλά χρόνια. Ευτυχώς υπάρχουν όμως άνθρωποι που έχουν την καλή διάθεση και την όρεξη και κάθονται και τα γράφουν, τα πληκτρολογούν από κάτω να είναι καλά. Συνεχίστε να το κάνετε αυτό. Συνδυάζει και αυτό και το διάβασμα. Δεν ξέρω, επειδή μπορεί να λειτουργώ εγώ έτσι, αλλά απομνημονεύω καλύτερα. Δηλαδή. Λειτουργούν πιο πολλές αισθήσεις μαζί, είναι αποστημονικό αυτό το πράγμα που λες. Ισχύει, δεν είναι. Απομνημονεύω καλύτερα και κάνω ευκολότερα zoom, εστιάζω σε στίχους ευκολότερα. Και σου μένουν κιόλας. Ακριβώς, σου μένει ο στίχος, ως ατάκα, ως σύνθημα. Αποτυπώνεται πολύ καλύτερα. Φίλε και φίλες, είστε στον Earth Open. Είχαμε στην παρέα μας τον Αφάζα και τον Ρέτρο από τους Rebellion Connection. Δυστυχώς πέρασε γρήγορα η ώρα. Θα τους αποχαιρετήσουμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρόσκληση. Μεγάλη μας χαρά που βρεθήκαμε εδώ. Πέρασαμε πολύ όμορφα. Και δική μας χαρά που σας φιλοξενήσαμε. Ελπίζω και εσείς που μας ακούσατε να βρήκατε την κουβέντα μας ενδιαφέρουσα.
κάτι να είχε να σας πει. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού με τα δύο παιδιά και να πούμε ότι σε περίπτωση που σε κάθε βήμα τους ή δημόσια εμφάνισή τους θα είμαστε τουλάχιστον ως ατέχνος στην ραδιοφωνική μας παρουσία αλλά και στην διαδικτυακή μας παρουσία παρόν για να τους, να τους υποστηρίξουμε, να βάλουμε πλάτη. Έστω και λίγο για το να πιο σημαντικό γιατί για δεν είναι και πολύ αυτοί για, που το κάνουν για να μεταφέρουμε το μήνυμα σε όσους περισσότερους μπορούμε στη διάθεσή σας για ό,τι χρειαστεί. Ευχαριστούμε και ευχαριστούμε.